Σηκώσουν οι συντάξεις όντως. Για τις επικουρικές που μιλούσατε με τον κύριο Εμπόλη, που δεν νομίζω ότι η εξέβρεση. Οι κυρίες τώρα καλή προσπάθεια για να σωθούν οι κυρίες, αλλά και οι επικουρικές δεν είναι. Μηχανισμός μείωσης συντάξεων είναι. Έχετε δίκιο, είναι συνολικά. Είναι έτσι κι αλλιώς ο κόσμος κοιτάζει αυτό που έχει στα χρήματα. Αυτό που παίρνει, λογικά. Νομίζω η μάχη την οποία έχει να δώσει η κυβέρνηση θα στεφτεί με επιτυχία τελικά. Και εννοώ με την εισρωή σταθερών πόρων σε ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο πληρώνει παθογένειες ετών και ετών και πολιτικών οι οποίες το έφεραν σε αυτή την κατάσταση. Και βέβαια η αναπτυξιακή πολιτική, η οποία περιμένουμε να εξελιχθεί το επόμενο διάστημα και να φέρει αποτελέσματα στην πραγματική οικονομία, γιατί κακά τα ψέματα η λύση είναι στην ανάπτυξη. Ακόμα και αν είναι έτσι και την αναπτυξιακή πολιτική, αργεί να αποδώσει. Ωστόσο, κοιτάξτε, μία εισφορά, αυτό που παλεύουμε, στο να υπάρξει έστω εισφορά, το 1%, το μισό 1%, αυτά θα υπάρξουν στις μελέτες. Νομίζω ότι αυτά θα φέρουν εισρωή στο σύστημα. Η Νέα Δημοκρατία κατήργησε το 3,9 και το έβλεπα στην εκπομπή σας προχθές. Ναι. Με το επιχείρημα κι άγω για τον κύριο Βορύδη και άλλους από τη Νέα Δημοκρατία, που λένε το εξής. Εμείς μειώσαμε τις ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτικές με πρόθεση να αυτό είναι μια αναπτυξιακή πολιτική, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να σταθούν στα πόδια τους και να κάνουν και νέες προσλήψεις. Αυτό που ήθελα να σας επισημάνω πάνω σε αυτό είναι ότι το 3,9 χαρίστηκε σε αυτούς, στους εργοδότες, αλλά ουσιαστικά δεν υπήρχε καμία δέσμευση προς τη μεριά των εργοδοτών, έτσι ώστε να πούνε ότι θα προσλάβω και θα κάνω για την επόμενη χρονιά αυτό ή εκείνο από τη μεριά του κράτους. Χαρίστηκε έτσι. Και ουσιαστικά δεν πήγε πουθενά άλλου. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι εκείνο το χάσιμο των πόρων, γιατί ήταν τουλάχιστον γύρω στα 700 με 800 εκατομμύρια το χρόνο. Δηλαδή στα δύο χρόνια. Αυτό το 3,9 εκατομμύρια. Βεβαίως. Χάσαμε από εκεί 700 εκατομμύρια 800, τα οποία και στην εισηγητική έκθεση τότε που είχε φέρει η Νέα Δημοκρατία, την αναπλήρωση αυτών, και όσοι θυμούνται ήταν κοινοβουλευτικοί εδώ, που ήταν βουλευτές, την αναπλήρωση την εναπέθεται στην μελλοντική αύξηση της εργασίας. Πράγμα το οποίο καταλαβαίνετε ότι δεν υπήρχε. Άρα δηλαδή χάθηκαν από το σύστημα. Το κράτος, χάθηκαν από το σύστημα. Από το ασφαλιστικό σύστημα. Εσπατώταν μέχρι τότε. Εσπατώταν το. Συνεπώς. Πάντως επί της αναπτυξιακής πολιτικής, συγχαρητήρια. Χθες πουλήσατε και τον Αστέρα. Εντάξει, η αναπτυξιακή πολιτική έχει να κάνει σχέση με ένα σταθερό φορολογικό σύστημα. Το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να τύχει ευρύτερη της αποδοχής. Όπως και με έναν αναπτυξιακό νόμο. Το ξεπούλημα ισχύουν ή δεν ισχύουν. Τώρα τι να πούμε, το ξεπουλήσατε, το πουλήσατε. Πάτε σε ένα συγκεκριμένο. Αυτό είναι ένα πολύ συγκεκριμένο. Μπορούμε να κοιτάξτε, η μεγάλη προσπάθεια που γίνεται είναι με την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων, τα οποία με το παλιότερο το σύστημα θα ήταν μόνο για πούλημα και μόνο θα πήγαινε στο χρέος. Μην το ξεχνάτε αυτό. Ότι υπήρχε με το παλιότερο τα ΙΠΕΔ, το πούλημα εκείνο πήγαινε κατευθείαν στην εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους. Mm. Αυτό με τη συμφωνία την οποία κάνουμε σταμάτησε. Μιλάμε πλέον για τα 16,5 δισεκατομμύρια τα οποία υπάρχουν στα ασφαλιστικά ταμεία για την αξιοποίησή τους με στόχο την εισρωή μέσα στο ασφαλιστικό σύστημα. Όχι για να πάνε στο χρέος. Είναι τεράστια η διαφορά της πολιτικής της παλιάς με την πολιτική η οποία γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή. Και θα έχουν αποτελέσματα, να ξέρετε, θα έχουν αποτελέσματα. Το ξεπουλήματο ήταν με το που θα πάνε, σε ποιο ταμείο θα μπουν τα λεφτά. Ορισμένα πράγματα. Όχι, είναι λίγο. Κύριε Μπουράκη, είναι λίγο αυτό. Μικρό τίμημα. Το ξεπούλημα σημαίνει καταγή. Ναι, αλλά πάντως το αεροδρόμιο και τον Αστέρα με το παλιό τίμημα τα δώσαν. Στα αεροδρόμια υπήρχε μια συμφωνία την οποία μέσα στη συνθήκη υπάρχει δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να το ξέρετε. Αλλά έχει τεράστια διαφορά το παλιότερο τα ΙΠΕΔ, ο ρόλος και το τι ρόλο έπαιζε το παλιότερο τα ΙΠΕΔ με αυτό που ακριβώς έχει συστηθεί αυτή τη στιγμή. Είναι τεράστια διαφορά. Δείτε χρήματα τα οποία ήταν και για την εγκεφαλαιοποίηση του τραπέζου που λέγαμε τα 25 δισεκατομμύρια. Χρησιμοποιήθηκαν τα 6 περίπου δισεκατομμύρια. Υπάρχει. Από εκεί έχεις να διαπραγματευτείς. Και θεωρώ ότι επειδή είμαστε και σε μια φάση διαπραγματεύσεων, η στήριξη από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, και νομίζω εδώ και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ, όλα τα κόμματα έχουν συμφέρον προς το συμφέρον του ελληνικού λαού να στηρίξουν τη διαπραγμάτευση, η οποία είναι σκληρή σε σχέση με τους δανειστές. Τα ακούσατε και προχθές. Άρα το καλό σενάριο κατά την άποψή σας είναι ποιο, ότι δεν θα μειωθούν καθόλου οι συντάξεις. Θεωρώ ότι θα βρεθούν τρόποι και. Γιατί ο κ. Παπαδουλάνης είπε ένα 20% εκεί στις επικουρικές. Το είπε ένα 15%. Δεν ξέρω βέβαια τι πληροφόρηση έχετε και πού θα καταλήξουν. Αυτά που διέρεε χθες η κυβέρνηση ήταν ότι οι μειώσεις των επικουρικών θα ξεκινήσουν από τα 170 του ΙΚΑ και πάνω. Το ΙΚΑ δεν είναι επικουρική 170.
Κάτω από 170 δεν θα. Ακούγονται πάρα πολλά. Δεν μπορώ και να κάτσουμε να περιμένουμε το νομοσχέδιο. Σαν δημοσιογράφοι έχετε δίκιο. Ωστόσο, επειδή ακούγονται πάρα πολλά επάνω σε αυτά τα θέματα και τα οποία τις περισσότερες φορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ας μην φοβίζουμε τον κόσμο. Αλήθεια είναι. Να στηρίξουμε τη διαπραγμάτευση. Η πραγματικότητα είναι χειρότερα από τα σενάρια. Να στηρίξουμε τη διαπραγμάτευση και θα δείτε ότι θα είναι τελείως διαφορετικό το αποτέλεσμα. Μακάρι.